Καταρχάς, Τάσο, ας πάμε στα προφανή. Ποιον έχει εξώφυλλο το FIFA? Το Messi. Ο Messi είναι μεγάλος. Είναι ο καλύτερος προσφυγητής του κόσμου. Βάζει γκολ με οποιονδήποτε τρόπο. Με το κεφάλι, με το χέρι, με το πόδι, με τα μάτια, με τη φρύτη. Σκέψου να φανταστείς, μια φορά έβαλε γκολ από τα 6,5 μέτρα και το μετρήσανε για τρίποντο. Ποιο Messi μου λες εσύ? Το πρώτο έχει βατσακάρτα το Ρονάλντο. Το παιδί είναι μάγος. Σουτάρει και παίρνει φορτιά η μπάλα. Τρίπλες, ανάποδα ψαλιδάκια και πιστολάκια. Να φανταστείς, είναι ο μοναδικός παίκτης στον κόσμο που κάνει τρίγωνα μόνος του. Τάσο, ας πάμε σε πιο σοβαρά ζητήματα. Καταρχάς, το FIFA έχει όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό, ιταλικό, ισπανικό, ρώσικο, σκοτσέζικο. Να φανταστείς, επειδή ξεκινάνε ένα πρωταθλήματα, στο επόμενο θα βάλω γαλαξιακό. Θα παίζουμε με εξωγήινους. Τι να τους κάνω τους εξωγήινους όταν μπορώ να παίξω Champions League και Europa League. Τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου με ποικίλη μουσική, σούπερ παίκτες και όλα με στη χλίδα. Να φανταστείς το επόμενο παιχνίδι, σκέφτονται να βάλουν ειδικό μου που τα παιδιά θα πέσουν στην απονομή των Όσκαρ. Τάσο, Όσκαρ στο ρεαλισμό παίρνει μόνο ένα από το σφαιράκι. Και αυτό είναι το FIFA. Με το first touch μπορείς να κάνεις τα πάντα. Shoot, βολέ, out, around, τρίγωνα, τετράγωνα, ορθογώνια, διαγώνια. Να φανταστείς, μια φορά βάρισα απέναντι από το γήπεδό μου και έβαλα γκολ σε άλλο. Και είναι αυτό ρεαλιστικό? Το πρώτο είναι που είναι ρεαλιστικό. Ο Gima Engine, τι να θυμηθώ, την κίνηση των ποδιών, την κίνηση των χεριών, τα μαλλιά που ανεβίζουν λες και είναι καπάρα τα παιδιά πάνω σε μηχανή στην εθνική οδό. Να φανταστείς, σκέφτονται σοβαρά να δίνουν μαζί με το παιχνίδι τώρα ένα μπουκάλι ζελέ. Προ. FIFA. Προ. FIFA. Προ. FIFA. Προ.